Γεια χαρά σε όλους τους φίλους της θάλασσας και όχι μόνο, σε όλους τους φίλους μου. Παιδιά, πριν δείτε το βίντεο με το μεγάλο ψάρι, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές απόψεις μου. Βέβαια, αυτές οι απόψεις είναι προσωπικές μου απόψεις, αλλήμωνο δεν θέλω να προσβάλλω κάποιον. Παιδες, σε κάθε φορά που θα βρεθούμε στη θάλασσα πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε κυνηγοί και δεν είμαστε δολοφόνοι. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε δικαίωμα να πάρουμε τη ζωή ενός ψαριού, ενός μεγάλου ψαριού ή και έστω και μικρό ψαριού, για το μόνο και μόνο το θέλουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πατήσουμε σκαντάλι με τα όπλα, με ένα εξοπλισμό που δεν θα είναι ικανός να αντιμετωπίσει με ένα τέτοιο μάχη. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί αυτά τα πλάσματα έχουν ζωή. Ζούνε, είναι ζωντανά. Εγώ κατάφερα να πιάσω ένα πολύ μεγάλο ψάρι με ένα 105 νεπτούνους. Εντάξει, αλλά ήμουν σίγουρος ότι ο εξοπλισμός θα αντέξει στη μάχη. Γιατί είχα μια εμπειρία. Μέσα σε τόσα χρόνια, μέσα σε 8 χρόνια που ασχολούμαι με τη θάλασσα, του Φέκης αποφάσισε να κάνω 2 βολές σε τέτοια θυράματα και δόξα στον Θεό κατάφερα να πάρω και τα 2. Από το προηγούμενο ψάρι ήξερα ότι η βέργα θα περάσει. Αυτή τη φορά κρατούσε πιο δυνατό όπλο. Ήμουν 100% σίγουρος ότι θα περάσει η βέργα με τέτοια, σε τέτοια απόσταση που ήρθε το ψάρι. Αλλά αυτή τη φορά δεν μπόρεσα να κινητοποιήσω το ψάρι εκεί. Και μετά από βολή ξεκίνησε μια τεράστια μάκη. Που ποτέ στη ζωή μου δεν είχα βιώσει κάτι τέτοιο. Ήταν κάτι απερίγραπτο, κάτι δεν μπορώ να σας εξηγήσω το τι έγινε εκεί μέσα σε ένα μισάωρο. Το πολύ κράτησε ένα μισάωρο η μάχη και στο τέλος ήξερα ότι θα κερδίσω. Με λεπτομέρειες κερδίζουμε αυτές τις μάχες και ήθελα να σας δείξω αυτές τις λεπτομέρειες. Ποιες είναι. Δείτε εδώ λίγο τα κλιπαρίσματα που πονάμε όλοι εκεί. Δεν έχουν αλλάξει ούτε χιλιοστό θέση. Εδώ. Το πιο βασικό σημείο στην βέργα που η μπετονιά πονάει πάρα πολύ. Σχεδόν δεν έχει πάθει τίποτα. Μόνο και μόνο 10 λεπτά που είχα ασχοληθεί πιο μπροστά να λιμάρω τη τρύπα που γλυπάρουμε. Γλυπάρισμα εδώ δεν έχει αλλάξει θέση καθόλου. Η βέργα βέβαια, 7,5 βέργα έγινε όπως βλέπετε. Λέω μόνο και μόνο η ανάμνηση για να θυμάμαι τη μάχη που πέρασα. Το φτεράκι έτσι αναποδογύρισε, αλλά πάλι κρατήθηκε. Εγώ ήμουν πάρα πολύ σίγουρος ότι θα κρατήσω το ψάρι. Με συγχωρείτε για το άγχος μου, για το ανεξήγητο αυτό που έζησα. Πιστεύω θα σας αρέσει έστω και ένα λεπτό που είναι κομμένο το βιντεάκι, γιατί δεν ήξερα ότι θα τελειώσει τόσο γρήγορα και φοβόμουν να μην μείνω από μπαταρία και εγώ έκλεισα την κάμερα. Καλή απόλαυση!
μασχάρα κόβουμε εδώ. Λοιπόν, πρέπει να το γυρίσουμε αλλιώς. Μασχάρα δεν λες τίποτα πάνω. Προσεκτικά, ε. Ταμό. Δεν θα δέσω να νησιώνει. Τι λες? Ε, μπορείς να το χρησιμοποιείς αλλού αυτό τώρα. Δεν ξέρω. Λέω. Μπορεί. Ε, το βάλε να δώσω το που το βάζεις. Μα κύριε κύριε, αλλά κάτι έχει πάει. Ξανά. Δες εδώ, δες. Έχει ένα σωρό. Τι κάνεις? Κάτσε να τα κόψω. Ωραία. Εσύ, εδώ μέσα έχει ολόκληρο χωριό. Πάει ένα ψαράκι. Βγάτο, βγάτο. Έλα, έλα. Σπουράκι, δε. Εδώ πέρα. Άρες, τι είναι αυτό, κάτσε. Κάτσε, πρόσεχε τα δόντια. Αλλά, 20 κιλά μόνο το κεφάλι είναι. Έχει φάει όλη τη θάλασσα. Λίγο νερό. Εδώ. Ναι. Το ανοίγουμε από πάνω. Εντάξει, δεν είμαστε επαγγελματίες. Θα κρατήσουμε την ουρά. Θέλω να κρατήσω την ουρά για 1,5. Να το κρατήσεις. Νομίζω πως ναι. Κάτσε. Ωραία. Τι είναι αυτό, ρε εσύ. Εξωτικά. Κομματάκι, ε. Όνειρο, ε! Παράκι, τι είναι αυτό, ε! Περίμενε. Εγώ το. Εγώ θα το κάνω. Έλα, έλα. Χρειάζεται να κόψω κάτι. Έλα, κοντά μου. Ξέρω ότι σας κουράσαμε, αλλά μην κουραστείτε με την πιο πολύ. Θα λέμε στο τραπέζι. Με αυτόν τον τύπουρο. Αυτό αξίζει αυτό εδώ.